Για πάμε στα εξοπλιστικά. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Πάμε στα εξοπλιστικά, διότι βέβαια να σας πω την αλήθεια, ξέχασα την εφημερίδα Μιλιέτ στο ξενοδοχείο, γιατί έτρεχα να προλάβω στο κέντρο. Αλλά ήταν η συνέντευξη του Γιασάρ Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, στην εφημερίδα Μιλιέτ, όπου εκεί αναφέρθηκε και στις συνομιλίες που έχει με τον Νίκο Δένδια. Κάποιες φορές μπορεί να ανταλλάξουμε και SMS, λέει χαρακτηριστικά, ότι υπάρχει μια επικοινωνία και επαφή. Μιλάει για τους Αμερικανούς, λέει ότι η Τουρκία ρωτήθηκε αν θα πάρει Ραφάλ, αν δεν πάρει F-16 θα πάρει. Εμείς δεν προτιμούμε, θέλουμε να πάρουμε τα Eurofighter, λέει χαρακτηριστικά. Αλλά σε ένα σημείο μας προκάλεσε εντύπωση, διότι η Μιλιέτ λέει ότι η πύραυλη Μέτεωρ που διαθέτει η Ελλάδα, δηλαδή αυτά χρησιμοποιούνται από τα Ραφάλ, είναι αέρος-αέρος, δηλαδή μπορεί να χτυπήσεις, μπορεί να πλήξεις ένα αεροσκάφος, το άλλο σκάφος, που με μεγάλη εμβέλεια, λέει ότι χαρακτηριστικά η εφημερίδα Μιλιέτ λέει: στην αερομαχία η σημαντικότερη υπεροχή της Ελλάδας είναι τα συστήματα αέρος-αέρος. Είναι η γαλλική πύραυλη μεγάλη βεληνικούς Μέτεωρ. Και απαντάει ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο δημοσιογράφος που το αναφέρει αυτό, το συντομότερο δυνατόν μπορούμε να κατασκευάσουμε Μέτεωρ είναι η μεγαλύτερη εμβέλεια Μέτεωρ. Βλέπουμε. Να κατασκευάσουν οι Τούρκοι. Τα Ραφάλ. Ναι, δηλαδή εννοεί αντίστοιχα του Μέτεωρ. Ναι, προφανώς. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως είναι ότι. Συγγνώμη, επειδή ο θόρυβος τώρα ήταν πολύ έντονο και προσπαθώ να συνεχίσω. Ναι. Μηχανάκι σύγχρονο, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Δίχρονο βρούμε αυτό, Μανώλη. Για δίχρονο ακούγεται. Ναι, είναι. Ναι. Άκου τον ήχο. Ναι. Μυρίζει και λίγο λάδι αυτό. Θέλει και λίγο λάδι. Και η λάδι παραπάνω. Καλά. Και η λάδι. Δεν είναι και πολύ οικολογικό, μου φαίνεται. Λοιπόν, εδώ η πράσινη ενέργεια δεν έχει έρθει μέχρι στο κύριο τουλάχιστον. Για πάμε. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε πάντως είναι ότι αυτό που διαπιστώσαμε σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι, και βεβαίως η διαπίστωση της εφημερίδας, είναι ότι τα γαλλικά Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα απασχολούν πάρα πολύ την Τουρκία. Επίσης, δέχεται η εφημερίδα και λέει ότι η Μέτεωρ ουσιαστικά είναι η υπεροχή της Ελλάδος στον αέρα και αυτό φέρνει μια υπεροχή στην Ελλάδα, για να τα βλέπουμε και τα πράγματα, γιατί πολλές φορές να κατηγορούμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, λέμε α, εκείνο, αλλά βλέπετε ότι έχουν γίνει κάποιες συστηματικές δουλειές που φέρνουν κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, θυμάμαι κάποτε, 15-20 χρόνια, τα υποβρύχια που γέρνουν, τα υποβρύχια γέρνουν, αλλά είδα τελικά ότι στην κρίσιμη στιγμή τα υποβρύχια ήταν ένα πολύ σημαντικό όπλο που αποδείχθηκε πριν από 2-3 χρόνια. Όπως ακούγονται διάφορα για, επειδή η Ελλάδα αγοράζει Ραφάλ και επειδή μπορεί να ξαναγοράσει κάποια άλλα Ραφάλ, λίγα-λίγα ενδεχομένως, αλλά βλέπετε ότι προκαλεί σκεπτικισμό στην Τουρκία και τα Ραφάλ και τα πλειοπλικά του συστήματα, τα Μέτεωρ. Όταν λέει η εφημερίδα η Ελλάδα με τους Μέτεωρ έχει σημαντική υπεροχή στις αερομαχίες, ας αναλαμβάνουμε και αυτά υπόψη. Ναι, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό και μου προκάλεσε εντύπωση όταν διάβαζα. Επειδή υπήρξε μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες για πιθανότητα να αγοραστούν και άλλα Ραφάλ και μου προκάλεσε εντύπωση και ήθελα να δω τι γίνεται. Από την άλλη, είδαμε ότι υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα που συζητούνται.